Καλησπέρα, τσεκτινά, Κώστας εδώ. Γεια σας, παιδιά. Καιρό έχουμε να κάνουμε βίντεο. Εν τω μεταξύ, το βίντεο το πρώτο που θα δείτε θα είναι από το καινούριο σπίτι. Είμαστε ξανά στο σπίτι του Κώστα και σήμερα θα ανοίξουμε το Super Nintendo, το Mini. Σήμερα θα το ανοίξω εγώ αυτό, παιδιά, γιατί την προηγούμενη φορά είχαμε ένα μικρό accident. Δεν με πιστεύετε να δεν σε εμπιστεύομαι. Ούτε εγώ με εμπιστεύομαι. Θα το κάνουμε τον ήχη. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα, παιδιά, είναι το Super Nintendo Mini. Το λιβανίζουμε. Πάρα πολύ καλά. Κάνα τετράμινο, πεντάμινο. Παραπάνω, εξάμινο σίγουρα. Από το πότε το πήρες, Μάιο, το είχα πάρει, ναι, ξέρω εγώ, το είχα πάρει αρκετό καιρό πριν. Οπότε και από τότε. Η αλήθεια είναι ότι, να πούμε και στον κόσμο, ότι αυτό έχει ανοίξει, το έχω ανοίξει. Είναι re-unboxing, αλλά ναι, στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά που το ανοίγουμε, δεν επαθαίνω. Εν τω μεταξύ, την προηγούμενη φορά, αν δείτε και στο βίντεο, λίγο πριν τα ανοίξει το ψωμί, να σου πω. Στο προηγούμενο βίντεο μα την είχαν πει γιατί λέει δεν έχουμε το δικαίωμα, θυμάσαι, να μιλάμε για αναμνήσει και. Ότι δεν είχαμε τι αναμνήσει. Αυτό, αυτό ναι, τι θα πει. Ότι φαινόμαστε πάρα πολύ νέοι, παιδιά. Ναι, όντω. Εγώ είμαι πιο νέο. Είσαι πόσο? 30. 30, εγώ είμαι 35. Οπότε. Αυτό έχει πιο πολλέ αναμνήσεις με τα παιχνίδια. Εγώ έχω πιο πολύ arcade αναμνήσεις. Εγώ ενθουσιάζομαι όχι με τι κονσόλες, γιατί αυτέ τι κονσόλες, ειδικά αυτή δεν την έπιασα ποτέ. Ενθουσιάζομαι με τα παιχνίδια, γιατί κάποια από αυτά είχαν βγει και σε arcade μορφή. Οπότε τα έχω παίξει στα φάρικα του χωριού. Και κάποια από το Game Boy κάποια. Ναι. Από εδώ, από παιχνίδια που έχει εδώ σε αυτή την έκδοση του Super Nintendo, δεν έχει κανένα που έχει βγει σε arcade. Ίσως το Super Cool Sandwich, αλλά στο NES έχει δίκιο. Α πούμε το. Αυτό σαν τον Galaxian που παίξαμε το Galaxian. Το Ghosts and Goblins και κάποια αυτά είναι, άλλα. Αυτά είναι. Ακόμα και το Super Mario. Αυτά τα έχω παίξει. Ακόμα και εγώ που δεν είχα τόσο μεγάλη επαφή με το αντικείμενο τότε, τα έχω παίξει και τα έχω χάρη. Αλλά τουλάχιστον όσον αφορά εμένα προσωπικά, θυμάμαι ακόμα και τη μέρα που πήρα NES, ας πούμε, όπως και Mega Drive και όλα αυτά. Ήταν όντως όμως αλήθεια, δεκαετία του 80, δεν ήταν τόσο. Το Atari, ας πούμε, εγώ το πρώτο έπαιξα το 1990. Τότε, 1989. Αλλά ήταν ήδη η κονσόλα, ήταν πάρα πολλών ετών. Ήταν από πολύ παλιά. Το 82, 83. Όχι, όχι, πριν, δεκαετία του 70 ήταν το Atari. Ναι, στην Ελλάδα απλά για κάποιο λόγο ήταν πολύ popular, ξέρω εγώ, τέλη δεκαετία του 80, αρχές δεκαετία του 90. Δεν ξέρω. Εγώ θυμάμαι πήγαινα στο γείτονά μου, τον οποίο τον βρήκα μετά από πόσα χρόνια και μου λέει, πρώτο πράγμα που μου βλέπει, βρήκα το παλιό μου Atari. Και είναι το Atari που έμαθα να παίζω εγώ. Το 2600. Το 2600 με το ξύλινο, το φρέμα από πάνω, που έλεγα για τις πατέντες. Και μου λέει, τώρα έχει κάνει ένα αγοράκι και παίζουν μαζί παρέα, του δείχνει ξανά τα παιχνίδια και λέω. Καλή εισαγωγή, το Atari, όλοι μεταξύ με το Atari παθαίνουν το εξής. Όλοι λένε πω ρετρό κονσόλα, θα πάω να πάρω το Atari 2600 και τα λοιπά. Και με το που το παίζουν μαθηματικά 4 λεπτά και το αφήνουν μετά. Το μόνο παιχνίδι που μπορούσα να παίζω για πάντα και που το ψάξα την προηγούμενη φορά ήταν το River Rider. Το οποίο έχει σε ένα ποτάμι ανεβαίνει και έχει το αεροπλανάκι. Από εκεί που είχε βάλει το. Ναι. Αυτό και τώρα θα μπορούσα να το παίξω άνετα. Για άνοιξε το. Λοιπόν, παιδιά, πάμε στο. Στο προκείμενο. Αυτό το πήρα, αλλά δεν το παίξα καθόλου όσο θα ήθελα, γιατί είχα υποσχεθεί και στον Κώστα εδώ πέρα, το φίλο μου, να κάνουμε το. Εν τω μεταξύ έχει κουνή πια, πολλά κουνή πια. Και είναι και με το φως, όπως βλέπετε, λογικά ελπίζω να μην κάνει πολλά σβησίματα το background. Έχουμε βάλει μεγάλο φως, έχω φτιάξει ειδικό. Τέλος πάντων, πατέντα θα σας δείξω κάποια στιγμή. Oh, yes. Λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα έχουμε άλλη μία κουτάκι. Έχουμε άλλη μια ποσότητα πραγμάτων, πολύ τακτοποιημένα αυτό με γιαπωνέζικο τρόπο. Όμως, όχι, αυτό, γι' αυτό ήθελα να πω ότι το φορτιστή αυτό τον προσέθεσα εγώ μέσα. Είναι ένας στάνταρ και φορτιστής για κινητά και για iPad και τέτοια πράγματα. 5 volt ξέρω εγώ και δεν ξέρω πόσα αμπέρ. Ένα αμπέρ. Πρέπει να λέει ένα αμπέρ. Το βάζεις μέσα και ξενιάζεις, αλλά αυτό η ίδια συσκευή παίρνει και από τα USB. Τη τηλεόραση, οπότε δεν χρειάζεται να βάλετε φορτιστή. Στην πραγματικότητα είναι εξτρά μπρίζα χωρίς λόγο. Ευχαριστούμε πολύ, ωραία. Δεν ξέρω. Ένα μικρό Super Nintendo. Για κάποιο λόγο μου αρέσει πολύ περισσότερο το προηγούμενο. Λέει και 12 και πάνω. Και γίνεται και από μπροστά, λίγο πιο κοντά στην κάμερα. Είναι ένα μικρό Super Nintendo. Μόλις το γέννησε η μητέρα του. Δεν έχω και το μεγάλο Super Nintendo να το συγκρίνουμε. Micro HDMI από πίσω, micro. Micro USB. Micro USB και HDMI. Micro και τώρα USB. Είναι ένα standard HDMI, να δείξουμε και στον κόσμο. Ναι. Είναι ένα micro USB για το charger και ένα HDMI. Αυτό το power button, φιλέ. Το power button είναι κανονικά σαν το power button. Το power button είναι πολύ ωραίο. Και το reset είναι σαν το reset. Κάνει reset.
Σοβαρά τώρα. Και δεν δουλεύει για πάλι ξανά, δεν δουλεύει το tray, το ναι, και το eject button. Ξέρεις τα γραμμάτα αυτά, να τα μοντάρουνε. Για να μπορείς να βάζεις κασέτες από το Game Boy πάνω. Να παίζεις για Super Game Boy, αλλά να είναι τόσες οι κασέτες. Αφού πέρα, κοίτα, το μέγεθος είναι τόσο... Να είναι μικρούλες. Ναι, δηλαδή η κασέτα σε μέγεθος από το Advance και το Color και όλα τα συνεχεία. Θα ήταν σε μέγεθος μιας mini SD. Άνετα ρε φίλε, πολύ ωραία. Για να δούμε τι άλλο και εδώ πέρα, να σκάψουμε λίγο παραπάνω. Παιδιά, έκαναν το φοβερό, τη φοβερή διόρθωση. Η Nintendo και βγάλανε, δώσαν δύο χειριστήρια με αυτήν την κονσόλα, πολύ σημαντικό. Με το ίδιο το καλώδιο. Με το, όχι, νομίζω είναι λίγο μεγαλύτερο αυτό. Είναι εντάξει. Αισθητά μεγαλύτερο και πάλι δεν είναι πολύ αυτό μεγαλύτερο. Είναι το, η δεύτερη version. Πρώτα βγήκε το προηγούμενο που ανοίξαμε και μετά βγήκε αυτό, έτσι. Ναι, ναι. Μεταξύ το τελικό ότι πήρε πρώτα το πιο καινούργιο μοντέλο και μετά πήρε το παλιό. Να πούμε συντομία την ιστορία πώς έγινε με αυτά. Βγάλανε, ανακοινώσαν το NES Classic που ήταν η αρχική κονσόλα που είχε τα κλασικά 8-bit τα γραφικά κτλ. Με το Super Mario 1, 2, 3 κτλ. Και ο κόσμος. Σε φάση τρελάθηκε, ήθελα να το πάρουν όλοι. Και όντως η πρώτη φουρνιά, α πούμε, οι πρώτες κοπίες φύγανε όλοι. Θυμάσαι τότε που. Και μετά τα πουλάγανε στη μαύρη αγορά. Στη μαύρη αγορά, ναι. Τα πουλάγανε είσαι κάτι 100-200-300 ευρώ. Όχι, εγώ. Έχει παραγγείλει δηλαδή για να πάρει τη μία. Ακριβώς. Εγώ δεν το πήρα το NES τότε. Το NES δεν το πήρα. Και χτύπαγα το κεφάλι μου στον τοίχο γιατί νόμιζα ότι δεν θα ξαναβγεί ποτέ. Και λέω πω ρε γάμο, το έχασα την ευκαιρία να πάρω ένα ωραίο. Σιγά μην τα αφήσει η Nintendo. Τέλος πάντων, και μετά ανακοινώθηκε αυτό, το Super Nintendo, το οποίο εντάξει, κατά τα ψέματα είναι η κονσόλα με την οποία μεγαλώσαμε πιο πολύ. Δηλαδή, είναι πιο πολύ αγαπάμε αυτή την κονσόλα. Δεν ξέρω, μου αρέσει πολύ περισσότερο όσο εμφάνισε ως αίσθηση από το προηγούμενο, πολύ περισσότερο. Ήταν και η πιο ισχυρή κονσόλα της γενιάς της, είχε πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Στη μήνυ μου αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω. Δηλαδή, σκέφτομαι πόσο ωραίο θα μπορούσε να μπει ένα retro pie, να φύγει και το retro pie αυτό. Παιδιά, true story, αυτό είναι ο πρόγραμμας του PlayStation παρεμπιπτόντως. Εξαιτίας αυτής της κονσόλας βγήκε και το Sony PlayStation. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι για άλλο βίντεο. Και επίσης τα χειριστήριά του είναι πολύ ωραία. Τα χειριστήριά του επίσης μαρτυρούν τη σχέση με το PlayStation. Είναι dogbone σχήμα. Έχει βγει ακριβώς το ίδιο, μόνο με δύο σκανδάλες από κάθε πλευρά. Δηλαδή έχει τέσσερις από την. Και δύο μοχλάκια από εδώ που το βάζεις Bluetooth και συνδέεται. Δηλαδή ναι. Τυπικά υπάρχει Bluetooth τέτοιο χειριστήριο κινέζικο. Με το. Α, ναι, ήθελα να σας δείξω το μυστικό. Το secret passage που έχει αυτό εδώ πέρα, παιδιά. Για να συνδέσεις τα χειριστήρια, ανοίγεις μικρό πορτάκι, ειδικό πορτάκι. Και τα κουμπώνεις πάνω εδώ. Κακό. Δεν είναι αισθητικά όμορφο, αλλά έχει ένα wow factor. Και ξέρεις ότι υπάρχει ασύρματος adapter που πάει από το βιντεάνι σου και μπορείς να συνδέσεις το χειριστήριο πάνω. Ναι, αλλά και πάλι αυτό δεν το γλιτώνεις, ας πούμε. Πρέπει να ανοίξεις και να βάλεις τον δέκτη. Αυτά εδώ πέρα τα χειριστήρια είναι... Εντάξει, τα αγαπημένα μου χειριστήρια όλων των εποχών ενδεχομένως. Ό,τι χέρι και να έχει ταιριάζουν πάρα πολύ καλά πάνω στο χέρι σου. Είναι τα κουμπιά έχουν ωραία αναγνωρίσιμα χρώματα και πάντα είναι σε γωνία, οπότε μπορεί να πατήσει. Καλή ποιότητα. Είναι φοβερή ποιότητα. Να προσθέσω ότι έχει πολύ καλή ποιότητα. Και πολύ προοδευτικά για την εποχή του. Είχαν shoulder buttons εδώ πέρα, σκανδάλες trigger, left right. Ο σταυρός ο κλασικός της Nintendo. Τα χρώματα που έμειναν μετά, κόκκινο, μπλε. Ναι, RGB. Αυτό έμεινε και σε όλα τα υπόλοιπα μετά και στο Xbox τα χειριστήρια και στο. Ναι. Ήταν λίγο. Όχι, στο PlayStation όχι, δεν είναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Στο PlayStation ήταν... Ναι, αλλά τα χρώματα του χ, του τριγώνου, του κύκλου και του τετραγώνου. Δεν θυμάμαι αν ήταν τα ίδια, τώρα θα σε γελάσω. Παίζει να ήταν και αποχρώσεις. Του Xbox σίγουρα είναι Xbox από εδώ πέρα τα χρώματα. Ήταν πολύ προοδευτικά και πολύ μπροστά για την εποχή του αυτά τα χειριστήρια. Βγήκαν το 90-91, ας πούμε, οπότε καταλαβαίνετε πόσο παλιά μιλάμε. Και η πλειοψηφία τότε. Και μέσα έχουμε ένα καλώδιο HDMI, πάντα χρειάζεται. Και ένα. Είναι καλή ποιότητα. Ναι, είναι πολύ καλή ποιότητα. Πώς κάνει στάνταρ. Μια χαρά συμβατική. Μέτρο, ένα μέτρο είναι. Είναι μικρά όμως πάντα. Και διάφορα πράγματα εγγύηση, χαρτούρα κτλ. Και αυτό παιδιά είναι το μικρό σύντομο unboxing του SNES Classic. Ξέρετε, εμείς θα πάμε μέσα να τα συνδέσουμε αυτά. Και να κάτσω να ενθουσιαστώ εγώ πάλι κλασικά. Και είναι και διπλό. Μπορεί να παίξουν και ένα διπλό. Τον... Έχει κάνει καλό παιχνίδι για διπλό. Έχει το Street Fighter 2 Turbo. Τα λέμε μέσα. Τα λέμε μέσα. Πάμε για Street Fighter. Τέλος, μάζεψε να τα πάμε για Street Fighter. Πω, Street Fighter, ε! Ήταν από τα αγαπημένα μου παιχνίδια στο τέτοιο. Έχει από διπλά και το... Και να είμαστε πάλι μέσα με τον Κώστα. Εν τω μεταξύ είναι η φάση τώρα στεκόμαστε λίγο πίσω από την κάμερα. Το μενού είναι ακριβώς παρομοιότυπο με την προηγούμενη κονσόλα που έχουμε ανοίξει, δεν αλλάζει πάρα πολύ. Εντάξει, αυτές οι μαύρες γραμμές που ανεβοκατεβαίνουν από το shutter, δυστυχώς για κάποιο λόγο δεν μπορώ να το ρυθμίσω εύκολα, να τις διώξω, θα το πάμε σιγά σιγά. Πώς φαίνεται?
Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με την κονσολίτσα αυτή, γιατί έχει μερικά από τα αγαπημένα μου παιχνίδια όλων των εποχών. Ποιο? Τι να, τώρα ποιο να πρωτοποιείς, ξέρω εγώ. Ένα-ένα, μα τα πιάσω, έχω να πω. Το Ghosts and Ghosts είναι το Super Ghosts. Είναι Super Ghosts and Ghosts, είναι φοβερό παιχνίδι, είναι συνέχεια... Συνέχεια το προηγούμενο. Του Ghosts and Ghosts, ναι. Αυτό που είχε στο NES ήταν το Ghosts and Goblins, ήταν το πρώτο, το αρχαίο. Αυτό είναι το καλύτερο στη σειρά κατά τη γνώμη μου, το Super Ghosts and Ghosts. Το χαλιώσω τώρα μόνο από τη Τζίκα. Super Mario Kart. Δεν χρειάζεται να πούμε αυτό τίποτα. Αυτό παίζεται διπλό, άνετα. Ναι, ναι, γιατί δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Contra 3 The Alien Wars, όποιος είναι φαν της σειράς του Contra, εντάξει, θα το Street ξέρει. Street Fighter, Δεν ήταν πολύ δυνατό παιχνίδι αυτό, αλλά είναι ωραίο και πάλι. Street Fighter 2 Turbo δεν χρειάζεται. Bomb, βάλτο, τίποτα. Έχει και τον Daniel Kong και έχει πανηγάρες. Κάτσε, ξεκινάμε. Έχει διπλό σεφ. Καθόμαστε εδώ, κατά στο πάτο, μην σε πειράζει. Εγώ θα κάτσω όρθιος, δεν πειράζει. Θα κάτσω όρθιος. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Capcom. Αυτό πες ήταν το αγαπημένο παιχνίδι όλων των εποχών. Το ποιο ήταν το 2 το απλό που είχε βγει στα... Το Street Fighter 2, ναι, που είχε βγει με 227 revisions. Και έπαιρνες το, ναι. Και έπαιρνες το, ναι, τέτοιο, το Blanca. Ο Blanca ήταν, ναι. Και έκανε τον ρυθμισμό και κατέστρεψε και το αυτοκίνητο. Πάμε. Θα βάλουμε 3 turbo, normal, option, ναι. VS Battle. VS Battle. Είσαι έτοιμος να δεχτείς την απόρριψη και την ήττα. Εγώ ποιος είναι, εγώ είμαι ο player 2, Λοιπόν, παιδιά, οι μικρότεροι μπορεί να μην σας λέει τίποτα αυτό, αλλά μιλάμε είναι ρετρό, νοσταλγία, πηχτή και ανώθευτη. Εντάξει, θυμάσαι κάτι τσίχλες που είχαν βγει κάποτε αυτές οι πλατιές και είχαν και τα αυτοκολλητάκια. Του Blanca. Ο Βέγκα. Εμείς το λέγαμε το Βέγκα ο Πυρούνιας. Ο Πυρούνιας. Ο Βέγκα έχει funny story. Κανονικά τα ονόματα είναι αλλαγμένα. Ο Balrog έπρεπε να λέγεται M. Bison. Ο Βέγκα έπρεπε να λέγεται Balrog. Και ο M. Bison έπρεπε να λέγεται Βέγκα. Απλά τα αλλάξανε λόγω copyright, ας πούμε. Εγώ θα πάρω τον Ken. Ο Blanca. Attack level τα αφήνουμε όπως είναι. Okay. Και πάμε να διαλέξουμε... Πίστε. Εντάξει, τώρα διάλεξα την πρώτη. Έτσι είναι ένα control. Round 1. Μπουνιές. Τα shoulder buttons είναι δυνατές μπουνιές και δυνατές κλωτσιές. Ωραία. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Παιδιά, πάει να παίξει τσαθιά ο Κωνσταντίνος, αλλά... Θυμάσαι, ψάχνετε πώς θα κάνει το ηλεκτρισμό. Χαντούκι. Πάρε το χαντούκι, Ωραία, φίλε, αυτό το χαντούκι είναι ένα άρρωστο πρωτοκία, δεν αντέχω αν. Τώρα προσπαθώ να σκεφτώ πώς θα κάνω το ηλεκτρισμό και δεν μπορώ, ρε φίλε. Χαντούκα. Και δεν τελειώνουν εκεί οι κασκαρίκες μου, Blanca. Πάτω. Τι λες τώρα, μαλακά. Ξέρεις να σου πω ότι είμαι awesome σε αυτό το παιχνίδι. Okay. Αυτό είναι, Κωνσταντίνε, το λεγόμενο Φράουλες Βίκτορ. Δεν παίξει κατά πατάκ, ρε μωρά, είναι σαν να την κάνει τίποτα. Έλα, όχι ρε. Ποιος έχει σπασμένα μούτρα εκεί πέρα. Αμα, τι έγινε τώρα. Θες να ξαναπαίξουμε άλλη μήνα για τα μάτια του κόσμου. Δεν θέλω να ρεζιλευτείς στο κοινό σου. Εντάξει ρε φίλε, σκέψου ότι έχω να πιάσω. Γιατί είναι η φάση όταν ήμουν στα οφάδικα μικρό παιδί της ακριβώς όταν 3-5. Το 1992 είχε βγει αυτό. Θα πάρω το 1992, ναι. Αν θυμάμαι καλά. Τσόνι λέει, εγώ τότε ήμουν 5 χρονών. Λοιπόν, πάμε να διαλέξουμε μια άλλη πίστα. Πάμε στην πίστα. Θες να παίξουμε στην πίστα. Δεν κάνει από κόμπο πώς θα κάνεις. Δεν κάνει κόμπο αυτό. Θες China ή θες να πάμε India. Βάλε που θες πάμε. Πάμε China. Η Ρωσία ήταν με την αρκούδα ο πίσω. Ναι, όχι, ήταν η Κίνα. Ναι, η Κίνα λέω. Η Ινδία δεν έχει αρκούδα, έχει ελέφαντα. Oh no. Έγινε περιφλεγή. Απειρή την Τζουν Λί, εγώ δέρνω τόσο και δεν ξέρω ποιον δέρνω. Αμάν, αμάν. Μεγάλη τσάτσια. Α, μπράβο, μπράβο. Σε υποτίμησα. Σε υποτίμησα. Πω πω αυτός ο παγιγυρισμός πάντα μου αρέσει. Με τις μπουτάρες της Τσουν Λί να πούμε. Θυμάσαι και την ταινία που είχαν βγάλει. Εμένα μου άρεσε με το. Ωραία ήταν, την είχα δει στο σινεμά. Ήτανε φαν ταινία, δηλαδή. Γιατί ξέρεις τότε το να κάνεις ταινίες με
με, video, με θέμα video games ήταν κάτι πολύ σπάνιο, ας πούμε. Δεν είχε γίνει σχεδόν ποτέ. Ήταν, ξέρω, το Super Mario Bros. The Movie που ήταν απαράδεκτο, το Mortal Kombat και το Street Fighter, ας πούμε. Δεν είχε άλλες. Είχαν πάρει τα top franchises, ας πούμε, και τα είχαν κάνει ταινίες. Εντάξει, τώρα οι πιτσιρικάς που θα βλέπουν θα γελάνε πάρα πολύ. Γιατί σου λέει εντάξει, άμπαλη, ξέρω. Θέλω joystick, ξέρεις. Joystick δεν μπορώ να το παίξω. Έλα τώρα, ναι. Έλα τώρα. Φωτιά με φωτιά. Και τρίτη πίστα. Κοίτα πανηγυρισμός. Ναι, φίλε. Καθόλου στερεότυπος. You get fired. Έλα μωρέ. Έχει τη δύναμη της γιόγκα όντας. Ξέρεις την φάση που ξεκινάς και δεν μπορώ να κάνω απόκριση να ανέβω πάνω. Έλα ρε. Αυτό είναι το στρίμωμα. Ε, όχι, δεν πάει. Το στρίμωμα δεν πάει. Έλα ρε. Κάτι γαμίτσου. Πάμε τα Mario Kart. Τσέχω στο Mario Kart. Ρε, πετάει ο τύπος. Πετάει, το βλέπεις. Εντάξει. Oh, η αλήθεια είναι ότι τελικά δεν το έχω καθόλου στο Street Fighter. Άλλα δήλωνες προηγουμένως. Μην το κόψω αυτό το βίντεο. Όχι, είπα ότι ήταν το αγαπημένο μου, δεν το ότι ξέρω να παίζω. Λοιπόν. Ξέρεις πόσο 50 δραχμα. Κάτσε να δούμε λίγο ποια άλλα παιχνίδια έχει και αποφασίζουμε. Έχει Donkey Kong Country, εντάξει, παιχνιδάρα, 1994 από τη Rare. Super Metroid, ποιο είναι, Super Metroid, ναι. Το Punch Out είναι, εντάξει, μποξάκι, καλό φαν. Έχει πλάκα οι αντίπαλοι για αυτά που έχουν αστείες φωνές. Super Metroid, εντάξει, τι να πεις για αυτό το παιχνίδι, ό,τι και να πεις είναι λίγο. Να πεις ένα τέτοιο να το βάλω πάνω τηλεόραση. Λοιπόν, παιδιά και πιτσιρικάδες εσείς που μας βλέπετε αυτή τη στιγμή, αυτό το παιχνίδι λέγεται The Legend of Zelda A Link to the Past. Εμείς το έχουμε παίξει στο projector αυτό, Αυτό το παιχνίδι, παιδιά, είναι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, το πιο όμορφο και ωραίο και καλοφτιαγμένο παιχνίδι όλων των εποχών. Θα σου φέρω projector και να το στήσουμε να παίξουμε. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Earthbound, παιδιά. Αυτό το παιχνίδι δεν το έχω παίξει, να είμαι ειλικρινής. Έχω ακούσει διάφορα πράγματα. Είναι στη σειρά Mother. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, εν πάση περιπτώσει. Ξέρω ότι είναι ένα RPG με μοντέρνο θέμα, το Earthbound. Το F-Zero ήταν ένα από τα πρώτα racing games της κονσόλας. Final Fantasy 3. Το Final Fantasy 3 που ήταν νομίζω το 6 στην πραγματικότητα. Είχαν αλλάξει στην Ευρώπη. Είχαν αλλάξει κάποια πράγματα στην Αμερική και στην Ευρώπη, ναι. Είχαν γίνει διάφορα πράγματα με το Final Fantasy γενικά. Το Kirby Superstar, εντάξει, δεν ξέρω γιατί το βάλανε. Οκ. Χαριτωμένο ο Kirby. Κοίτα, έχει fanbase μεγάλο. Ναι, αλλά όχι για δύο παιχνίδια. Εντάξει. Όχι για δύο παιχνίδια. Mega Man, ναι. Mega Man X. Όπως είδες, μοιάζει πολύ με τα προηγούμενα. Mega Man X. Secret of Mana, παιχνιδάρα. RPGara, τρελή RPGara. Και έχει βγει νομίζω πρόσφατα και remake στο PS4 το Secret of Mana. Star Fox, ναι. Ήταν του συγκέρου Μιγιαμότο αυτό το. Το fighting. Το 3D fighting με τα πολύγωνα. Το οποίο τώρα σήμερα. Ξέρεις τι, αυτό το λέγανε όταν το είχαν βγάλει. Το ζητούσε πολλοί κόσμος να μπει μέσα στην κονσόλα. Ναι, το ζητούσαν, η αλήθεια είναι. Και το Star Fox 2 που είναι μόνο για αυτή την επαιτειακή έκδοση. Το βγήκε μόνο στο. Δεν κυκλοφόρησε ποτέ το Star Fox 2 γιατί είχε βγει το Nintendo 64 τότε. Ναι. Και το απορρίψανε, το κάνανε scrap που λέμε. Και το βάλανε σε αυτή την κονσολίτσα. Μετά Super Castlevania 4, το καλύτερο Castlevania ever. Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, ωραίο παιχνίδι, δεν το περιμένεις αλλά είναι πολύ ωραίο. Το Super Mario World, ναι. Ένας λόγος για να αγοράσεις το Super Nintendo από μόνος του. Και το Super Mario World 2 Yoshi's Island που πολλοί δεν το γουστάρανε αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ σαν παιχνίδι. Θεωρώ ότι είναι πολύ ωραίο, στυλιζαρισμένα γραφικά, φοβερό gameplay. Βασικά το κάθε παιχνίδι εδώ πέρα, νομίζω με καμία εξαίρεση, είναι παιχνιδάρες όλα. Όλα είναι παιχνιδάρες. Θες να παίξουμε λίγο κάρτ. Τουπι γκέιμ. Match race. Μ' αρέσει αυτή η απλοϊκότητα που είχε. Ήταν τόσο απλά τα πράγματα. Έμπαινες ακόμα και αγγλικά να μην καταλάβουμε όπω όλοι μα. Ναι, ήξερε, ήταν όλα. Ήξερε και. Τουπι γκέιμ, match race. Is this okay? Yes, it is. Yes, it is. Λοιπόν. Μπορώ να τα πάρω όλα. Ναι, μπορείς να πάρεις από όλους, ναι, απλά σε βγάζει από κάτω και μπορείς να πας και πάλι. Λοιπόν, εγώ θα πάρω τον Toad, μου αρέσει πολύ. Μεταξύ είδες ότι τότε σε αυτό το αυτοκίνητο... Παίρνει τον Bowser. Ναι, αυτοκίνητα και είναι σχεδόν όλα τα ίδια, δεν είναι όπως μετά που βγήκε άλλο κανάκι.
Ε? Πάτησε ένα start. Ναι. Ότι είχε άλλο μηχανάκι ο ένα άλλο παπί. Όχι, μωρέ, γιατί ήταν λίγο δύσκολα τότε. Λοιπόν, κάτσε εδώ πέρα, διαλέγουμε course, flower cup, star cup. Καλά, πάμε. Ξέρω εγώ, Donut Plains, Ghost Valley, Bowser Castle. Ποιο θες να πάμε. Για να ρίξουμε λίγο στο Donut Plains, με εμπνέει. Is this okay? Σε ρωτάει κάθε φορά, μην έχει κάνει κάποια μαλακία. Σου λέει, είναι εντάξει αυτό που θες. Πώς τρέχουμε τώρα σε αυτό. Νομίζω με το, με το B. Ναι. Το πάρει γέρο. Τι τρέχεις πιο γρήγορα. Αμάν. Μαλάκα. Νομίζω δεν βάλαμε battle mode. Είναι ποιος θα τελειώσει πιο γρήγορα τα laps, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και αυτό. Σε αισθήνεται σε φάση όταν έχεις παίξει τόσο πολλά racing καινούρια. Σου φαίνεται τόσο... Δεν ξέρω ρε βάλε, πώς το παίζαμε αυτό μικρό. Βασικά εγώ δεν το παίζω μικρός. Πώς το παίζατε αυτό μικρό. Το Mario Kart εγώ δεν το είχα λιώσει και πάρα πολύ. Το παίζα περιπτωσιακά γιατί δεν το είχα ποτέ δικό μου αντίτυπο. Παιδιά παλιά για να παίξει ένα παιχνίδι έπρεπε να πας σε ένα μαγαζί. Έχουμε το αγοράσει. Να δώσεις πολλά λεφτά. Και να το πάρει στο σπίτι σου. Και η μόνη ευκαιρία για να παίξει παιχνίδι ήταν ή να το νοικιάσει από ένα βίντεο κλαμπ που τότε. Τώρα θα μου πείτε τι λέω. Τα βίντεο κλαμπ ήταν κάτι μέρη. Πρέπει να τα εξηγήσουμε όλα. Και ακόμα νοικιάζει. Υπάρχουν, ας πούμε. Α, έχει ακόμα. Εγώ νομίζω ότι είναι στοιχειωμένα τα βίντεο κλαμπ όλα. Α, φαντάζομαι. Και πήγαινε και το νοικιάζε αν ήθελε να το παίξει ή το είχε κάποιο φίλο. Ναι. Μπορώ να σου αφήσω και μια μπανανούλα. Όπω και έκανα. Τι είδε, παιδιά. Νίκησε. Okay. Έχεις βγει έξω από το δρόμο, πρέπει να κάνεις κάτι. Δεν το έχουμε αυτά, ρε. Λαπ 4. Τι λαπ 4, έχει μπροστά. Μου δώσε και ένα δωράκι. Αισθάνομαι τόσο περίεργο αυτό το κύριο. Ναι, γιατί έχει αυτό το mode, πώς λέγεται. Έπεσα ο ίδιος, ηλίθιος, έπεσα ο ίδιος πάνω την μπανάνα μου. Γιατί πέταξες εσύ, κάθαρμα. Ξέρω ότι πέταξα. Καλά, στο Mario Kart και γενικά στα Racing Games, παιδιά μου, τελείως κράπας, ποτέ δεν τα πήγαν καθόλου καλά. Αυτό είναι το πρώτο Mario Kart που παίζω στη ζωή μου. Δεν παίξα άλλο. Δεν θυμάμαι πότε τελειώνει. Κάτω δεξί. Πρέπει να πεθάνει ένας από τους δυο μας. Στην πραγματικότητα. Πέταξα και το Koopa Shell. Εντάξει, αν μας βλέπετε τώρα, πες να γελάτε πάρα πολύ με το πόσο άμπαλοι και καθυστερημένοι. Ναι! Ναι! Αλλά η χαρά του να νικήσεις είναι πάντα ίδια. Για το ρο, το πάζει. Πάμε να παίξουμε άλλο. Όποιο γουστάρεις. Εντάξει, θα μην δείξουμε τώρα Legend of Zelda που είναι μεγάλα παιχνίδια, δεν έχει νόημα να το δείξουμε. Βάλει το Earthbound που δεν το έχεις παίξει ποτέ. Το Earthbound δεν το έχω παίξει ποτέ, γι' αυτό το φοβάμαι και δεν ξέρω τι θα δούμε. Ένα να το παίξουμε έτσι. Βάλει, ναι ρε μωρέ, θα έχει πιο πολύ suspense. Αφού μάμα δεν ξέρεις που κάνει, βάλει. Λοιπόν, παιδιά, έχει ένα δίκιο ο Κωνσταντίνος. Θα παίξω ένα παιχνίδι το οποίο δεν το έχω παίξει ποτέ. Δεν ξέρω, είμαι tabula rasa. Μπαίνω με όλα, δεν ξέρω τι ποντάσουμε. Earthbound, πάμε. Ξέρω ότι είναι RPG, ξέρω ότι είναι. Modern setting, δεν είναι fantasy ακριβώς. Ξέρω ότι ήταν πολύ cult παιχνίδι και πολύ φημισμένο. Καθόλου επιληπτικός, ε. Σκέψτε τώρα στη CRT. They are against Gigas. They were against Gigas. Gigas. Α, ο Γίγας, ξέρω εγώ, αυτό θέλω να πει. Φαίνεται ότι έχει ενδιαφέρον. Πάτε κανένα κουμπί. Ας να δούμε λίγο. Εγώ τα βλέπω όλα στην αρχή, όταν... γιατί μπορεί να δείξει κάποιο story. Το λόγο του, οκ. Είναι στα τελευταία χρόνια... Στα τελευταία χρόνια του Super NES, 94-95. Λοιπόν. Συγκεσάτο ή το. Εντάξει, δεν έχει κάτι, οπότε προχωράμε. Πατάμε start. Πολύ απλό το. Start new game. Fast. Select sound setting. For stereo. Which style of windows do you prefer? Mint flavor, strawberry flavor, banana flavor, peanut flavor. Για να σκεφτώ. Plain flavor, mint flavor, το mint μου αρέσει, strawberry mint flavor, όχι. Okay. Banana, όχι, το peanut ή το mint, το mint νομίζω. Please name him. Ας γίνουμε λίγο δημιουργικοί.
Αυτό το πω και τις προάλλες ήταν το νούμερο ένα που ήταν ο αλφα στα οφάδικα, στα σκόρπιτα. Name here too. Ήταν ο αλφα. Όπα, περίμενε εδώ το παιχνίδι είναι φεμινιστικό, λέει name here too. Βίτα. I don't care λέει από κάτι πρόσφατα. Name your friend. Κάτσε ρε παιδιά. Δεν είμαι, don't care. Δεν είμαι ο Αδάμ. Don't care, don't care about my friend. Jeff. If you don't care, he's Jeff, ρε motherfucker. Και έλα, name another friend. ειδικά για τον another friend, don't care. Πού? Γιατί είναι σαν τέτοιο. Πόσο είναι το name your pet. Εντάξει το παιχνίδι σε τρολάρι. Don't care. King! Φίλε! Ήδη περνάω καλά με το παιχνίδι. Favorite homemade food. Αχ, γιατί κάνεις αλήθεια! Αυτό θα το απαντήσω. Favorite homemade food. Βαλάνες. Πα. Νιές. Νιές. Είναι βάμιθ. Έλα ρε μαλάκα. What's your favorite thing? Yeah, πρόσεξε, what's your favorite thing? Όχι, όχι what's your favorite movie, what's your favorite thing? Εδώ θα, δελεάζομαι να πατήσω don't care. Don't care, μωρέ. Rockin'. Οκ, το έχω. Εντάξει, το έχει, σε ξέρει το παιχνίδι. Τι άλλο, α. Λοιπόν, είμαστε ο Αχ, η Εχ, ο Τζεφ και ο Πού. Το Άκη λέγεται King. Favorite food, έχω μπάμιας, παιδιά. Λέω και κανένα ψέμα που και πού. Coolest thing. Γιατί rocking. Are you sure? Καλά, δεν είμαι καθόλου σίγουρος, αλλά εν πάση περιπτώσει ας πατήσουμε yep. Να στην πέσουν εξωγήινοι στάνταρ. Εν τω μεταξύ είναι όλα τα RPG ακριβώς το ίδιο background από πίσω. Ναι. Είναι φιλικό για το, για τον παίχτη και για το μάτι και για όλα. Παίζει να βγει άσχημο. Αχ, σκάους. Μου θυμίζει Stranger Things για το λόγο. Εντάξει, κλασικά στα RPG, πάντα στα JRPG κάποιος κοιμάται, ας πούμε. Ή γενικά σε αυτά τα adventure. Και έπεσε, σίγουρα έπεσε. Ω, παιδιά, περπατάμε, είναι live το παιχνίδι. Talk to, good equip, status, check. Check, no problem here. Check, no problem here. Check, no problem, κλασικός αυτισμός ήταν. Και βγαίνω έξω. Για κάποιο λόγο. Έχει άλλα δωμάτια. Το νιώθεις πολύ ωραία. Μην πας κάτω, τσέκαρε τα όλα. Δεν είσαι σε καλό στο loot. Να παίξεις φορά. Είναι η αδερφή, η αδερφή σου. Talk to. Hey bro, did you sound, did the sound wake you up? Were you freaked out? Ναι. Check. Check tech now. Ναι, check tech now. Ah, open the present, φυσικά και το άνοιξα. There is a cracked butt inside. Έχει, είναι μια ανοιχτή που έχει πάρει crack. Ο ένας σπασμένο ρόπον. Α, είναι σπασμένο ρόπον. Αχ, takes it. Check. Οκ. Εντάξει, έχω ένα cracked butt. Παίρνουμε και το δωράκι. Και έχει ένα ξεπερκόμιστα λάση. Όλος τυχαίος. Open the present. There is a bread roll inside. Ωραία. Έχει προμήθειες. Και πάμε στο λόφο. Με το bread roll και το cracked butt. Εδώ πέρα είναι ένας άστεγος ή ένας... Ο μοναχός. Hey, ah! Hiya, buddy. A meteorite fell down and went boom! It was a real mess for a while. I was fine because I always eat garlic and work out to help make my body stronger. Εντάξει. Or men. However, the weaker citizens probably fainted. I also want to tell you... Whoops! I almost told you about my... By the way, did you check my billboard? I wrote the message myself. That's my real job, you know. I'm a billboard guy. Why don't you check out my work? Check. Treasure hunter. This is Liar X, Lear X, Aggerates. House. Aggerates. Είναι κάποιο λογοπαίγνιο αυτό. Μάλλον είναι σωστό. Liar Exaggerate. 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 Liar Exaggerate House. Liar Exaggerates House. Όχι από εκεί. Να τους μετεωρίσεις, τον βλέπουμε. Πήγαινε τρέχα. Χεε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 
αυτός, η άλλη είναι εντάξει, αυτός είναι λίγο. It's Strange and Marvelous.
Ας μου έλας μυστήριος. Hey, huh? Don't be rubbernecking. You're getting in the cups. Oops! I mean officer's way. You can go home now. Tomorrow I, Pocky, will tell you about the strange meteorite. I'm fine here, but you're bugging the officers. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Πόκεϊ και με το μετεωρίτη. Πάντως φαίνεται πολύ ενδιαφέρον η πλάκα. Ήδη μας έχει κρατήσει το ενδιαφέρον το παιχνίδι αρκετή ώρα, περισσότερα από όσο υπολόγιζα, για να είμαι ειλικρινής. Άρα ίσως έχουν δίκιο που λένε ότι είναι ένα αριστούργημα το Earthbound. Και θα σας αφήσουμε κιόλας. Σας ξαναζητάω συγγνώμη για τις γραμμές πάνω κάτω. Δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο. Αλλά τουλάχιστον το νόημα το πήρατε για, από το παιχνίδι. Κωστή, ψήσε να το κάνουμε σε projector. Νομίζω δεν θα έχουμε θέμα και με το. Δεν θα έχουμε θέμα. Θα βρούμε έναν άλλο τρόπο να κάνουμε την κινηματογράφηση του υλικού. Ναι. Και θα επανέλθουμε με κάτι. Εγώ ίσως τώρα. Part 2. Εδώ τώρα... νομίζω ότι αξίζει ένα part 2. Ναι, ναι. Ψήνω. Λοιπόν. Γεια από εμάς. Γεια από εμάς. Τώρα η αλήθεια είναι ότι εγώ θα περιμένω να κλείσω για να κάτσω να δω τι θα γίνει το παιχνίδι από εδώ και πέρα. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Κωστή, ευχαριστώ πάλι. Τίποτα, να σε κάνουμε. Να αγοράσει κανένα άλλο, έχει κανένα άλλο συλλεκτικό να αγοράσω. Όσο αγοράζω εγώ θα κάνουμε διάφορα unboxings να πούμε. Λοιπόν, χαιρετάμε, τσάω. Γεια, γεια.